Αλλάζουμε. Να πάρω εγώ τα κουτιά. Έλα. Έμαθες την τέχνη, βλέπω. Είσαι και καλός. Έκανες το ναυτικό. Όχι. Αλλά βιάζομαι. Πάμε να κολυμπήσουμε. Εσείς δεν κολυμπάτε. Έλα, σήκω. Τώρα, σε λίγο. Μας διακόψατε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχαμε με την Βίργο. Λέγαμε πως μόνο η φιλία ανάμεσα σε άτομα του ίδιου φύλου, ιδιαίτερα ανάμεσα σε γυναίκες, προσφέρει δυνατότητες ουσιαστικής επικοινωνίας. Και η Βίργο συμφωνούσε μαζί μου. Το τρυφερό γυναικείο άγγιγμα, ένα χάδι... Βίργο, τι σημαίνουν όλα αυτά? Είναι η πρώτη φορά που έρχεστε στον Πόρο φέτος? Έχω ξανάρθει. Πριν 10 μέρες. Αλλά όχι Σαββατοκύριακο, στα μέσα της εβδομάδας. Τώρα θα έρχομαι συχνότερα. Πρέπει να μάθεις τη Βίργο τα χωρικά από τις οικέτιδες. Σπέρμα τόσο σεβαστής μητέρας, να ξεφύγω ας δώσει τα ντρίκια τα αγκαλιάσματα. Και από το ζυγό του γάμου ας με γλιτώσει. Βίργο, πάμε να κολυμπήσουμε. Θα λάβουμε μέρος και οι δυο μας στις γιορτές των Δελφών του χρόνου. Ακούστε τι μελωδικό που είναι. Στην τυραννία την αντρική, σκλάβα να πέσω, ας μην το σώσω. Κάτω από τα άστρα του ουρανού προκρίνω ατέλειο το φεβιό. Φτάνει από τους γάμους που μισώ για να γλιτώσω. Εγώ πάω να κολυμπήσω. Ακούστε κι αυτό. Θάνατο κάνω να βρω με βρόχια στο λαιμό. Παράμιση τόσο άντρα στο κορμί μου αυτό να αγγίξει. Είσαι η Αρτέμιδα η Αγνή να ρίξει βλέμμα σ' αυτό απάνω το κοπάδι. Να μην έρθει ποτέ ο γάμος να μας βάλει κάτω από το ζυγό της κυφυρίας. Σωστό. Και ο Αχιλλέας. Αυτός δεν έχει σημασία. Thank you.
σιδερενία την αντρική, σκλάβα να πέσω ας μην το σώσω. Κάτω απ' τ' άστρα του ουρανού προκρίνω ατέλειο το φευγιό. Φτάνει από τους γάμους που μισώ για να γλιτώσω. Κέτι, μην ξεχνάς πως εγώ παίρνω μέρος στο χορό των ακολούθων. Ξέρεις τον ύμνο. Δεν ξεχνά όμως ο ευσεβής δικός μου ύμνος και την Κύπριδα. Γιατί έχει πλάι στο Δία την πιο μεγάλη δύναμη, σαν την Ήρα. Και κάθε τιμή της πρέπει της πολύγνωμη. Για τα έργα τα Άγια και τα Σεβαστά της. Και την παραστέκουν συνεργάτες της μητέρας στον Οπόθος. Χιπηθώ η παντογητεύτρα. Που τίποτα, κανείς δεν της αρνιέται. Θέλεις τι κάνω? Ευχαριστώ, κύριε Παύλο. Τώρα δεν πέταξε. Και σαν το βλέπω κι όλα φιλία στον πόρο. Έχω έρθει ήδη αρκετές φορές, δεν το ξέρατε? Δεν ξέρετε πως η Λίδα παραθερίζει στις πέτσες? Κέτι, ξέρεις, αποφάσισα τελικά να μην παίξω στις σκέτιδες. Έτσι μια και έρχεσαι γι' αυτό, δεν υπάρχει λόγος να ξανάρθεις. Θα σου το πει άλλωστε τη μαμά τώρα που θα γυρίσουμε σπίτι. Παύλο, θα σε περιμένω το απόγευμα. Μην αργήσεις. Κατά τις 5 όπως πάντα, έτσι? Ναι, όπως πάντα. Στο υπαίθριο εστιατόριο νιώθω μια τρομερή όρεξη. Κι όμως το φαΐ που τρώγω δύσκολο κατεβαίνει. Καθένας έχει το σκοπό του. Εγώ κοντεύω πια να φτάσω το δικό μου. Νιώθω μια τρομερή ικανοποίηση, δίχως καμιά χαρά. Ο κύριος Παύλος Αποστόλου, αρχιτέκτον. Ο κύριος Παυσανίας Παπαμαρκόπουλος, γενικός πρόξενος στις Βρυξέλλες. Νομίζω πως κάπου έχουμε ξανασυναντηθεί. Στο πλοίο σήμερα το πρωί. Λοιπόν, για να συνεχίσουμε τη συζήτησή μας, με δύο λόγια. Το Βέλγιο είναι Ευρώπη. Πράγμα που δεν μπορούμε να το πούμε για τον τόπο μας, δυστυχώς. Η Ελλάδα έχει χάρη που δεν τις βρίσκει κανείς αλλού. Πότε είδατε για τελευταία φορά τα ξαδέρφια μου? Επειδή είχα την ελπίδα ότι θα είχα την ευτυχία να σας συναντήσω, τους ενόχλησα με την παρουσία μου λίγο πριν φύγω. Είναι αξιαγάπητοι. Και ιδιαιτέρως ευγενέστατοι. Βλέπετε, η θητεία μου στο διπλωματικό σώμα μοιραία με έχει κάνει ιδιαίτερος εκλεκτικό. Και φυσικά, αλλά ζαντιγιές είναι το πρώτο που μετράει στις σχέσεις με τους ανθρώπους. Γι' αυτό και χάρηκα ιδιαίτερος διαπιστώνοντας ότι δεν λείπει ούτε από εσάς αυτή η ξεχωριστή φινέτσα που διακρίνει τις κοπέλες της Ευρώπης. Είναι η Ωστάνδη τόσο ζωντανή όσο την ήξερα? Ω, ναι, η Ωστάνδη. Η Ωστάνδη είναι μια πόλη σ' όλο ζωντάνια. Ποιος ξέρει, μπορεί κάποια μέρα να συναντηθούμε όλοι μαζί εκεί. Θα ήμουν ευτυχής να σας προσφέρω ένα ντινέ στο καινούργιο ρεστοράν που άνοιξε στο πάρκο του Λεοπόλδου. Παρακαλώ να το θεωρήσετε επίσημη πρόσκληση. Είστε πολύ ευγενικός. Είμαι βέβαιος ότι η Βίργο θα ενθουσιαστεί με την Ωστάνδη. Βίργο, θα σας άρεσε να κάναμε μια βόλτα μαζί στη Μαρία Κέρκε? Η αμμουδιά του λεμονόδα σου είναι μοναδική. Πάντα με συγκινεί η ιδέα ενός ταξιδιού στο Βέλγιο. Νομίζω πως θα έπρεπε να πείσω τον εαυτό μου να σας απαλλάξει της παρουσίας μου. Λυπάμαι που δεν θα μπορέσετε να μείνετε απόψε. Κρίμα. Η λύπη είναι δική μου, μετά. Ελπίζω να μας κάνετε την τιμή μια άλλη φορά. Το ελπίζω κι εγώ. Τα συγχαρητήριά μου για το γεύμα, για τη μαγείρισά σας. Το γεύμα ήταν τέλειο. Ω, η μαγείρισά μας. Καλά που έβαλε το δαχτυλάκι της η Βίργο. Χωρίς τη Βίργο. Να λοιπόν ακόμα ένα χάρισμα ιδιαιτέρως γοητευτικό. Τα συγχαρητήριά μου. Με ερπομένη. Το καπέλο του κυρίου Προξένου. Μάλιστα. Θα μπορούσατε να μείνετε λίγο ακόμα? Θα το ήθελα και εγώ πολύ, μαντάμ, αλλά δυστυχώς πρέπει να περάσω από τις κυρίες Δραγάτη. Χάρηκα πολύ, κύριε. Αρχιτέκτον, αν άκουσα καλά. Θα ήθελα να ρίξετε μια ματιά στα σχέδια του νέου προξενικού μεγάλου.
Δεν χτίζω προξενία. Χτίζω μόνο πρεσβείες. Σας έχει απορροφήσει αυτό το βιβλίο, ε? Κατά κάποιο τρόπο. Για την ηλικία του καλά κρατιέται. Δεν φαίνεται πάνω από 50 χρονών. Κάνετε λάθος. Η κυρία Δραγάτη που τον ξέρει καλά μου έχει πει ότι είναι πολύ πιο νέος. Δεν θα αργήσει μάλιστα να προαχθεί σε σύμβουλο πρεσβείας. Πάντως είναι ευχάριστος. Ξέρει τόσα πολλά. Φλιαρεί τόσο πολύ. Εγώ είναι ώρα μάλλον να πηγαίνω. Δεν σε κρατάμε για να μην χάσει το πλοίο. Την άλλη φορά που θα έρθεις, μην ξεχάσεις να μου φέρεις το βιβλίο που μου υποσχέθηκες. Ποιο βιβλίο σου υποσχέθηκε? Στο δρόμο χτυπώ το κεφάλι για τη βλακεία μου. Κρίμα που δεν το σκέφτηκα πρωτύτερα να πάρω θάρρος. Εγώ τη φίλησα σήμερα το μεσημέρι.